Και Σοφία Φασουλάκη, θα ξεκινήσω από εσένα. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ σου, ακούμε συνεχώς καθημερινά τις τελευταίες ημέρες τον Πρωθυπουργό να επανέρχεται ξανά και ξανά στο θέμα της αποχής. Ναι, το θέμα τη εποχή προβληματίζει, τρομάζει, θα έλεγα, όλα τα κομματικά επιτελεία και βλέπουμε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται σε αυτή την τελευταία εβδομάδα, σε αυτό το τελικό, το τελευταίο σπριντ των 10 ημερών που μένουν, τον Πρωθυπουργό αλλά και τα κομματικά στελέχη που έχουν ξεχυθεί πραγματικά σε όλη την περιφέρεια να επιχειρούν την μέγιστη δυνατή συσπήρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων, επιχειρούν να Κάμψουν, ε, να θα έλεγα να, να σταματήσουν ε, την δυσαρέσκεια αν αυτή υπάρχει για κάποιες επιλογές στις κυβέρνησεις και μιλάω κυρίως για την ακρίβεια ή το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και προσπαθούν να συσπυρώσουν όσο το δυνατό περισσότερο. Ε, βέβαια, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, ε, ε, στους, ψηφοφόρους, στους γαλάζιους ψηφοφόρους, ε, όπως είδαμε στην έρευνα της MRB, είδαμε ότι οι ψηφοφόροι του Μαΐου και του Ιουνίου, σε ένα ποσοστό 13,7% που ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, δηλώνουν τώρα ότι δεν θα ψηφίσουν. Προβληματίζονται γιατί πιστεύουν ότι μέσα από τις ευρωεκλογές δεν θα λυθούν τα προβλήματά τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό ακούμε πολύ συχνά τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η ψήφος στην Ευρώπη θα κάνει πιο Μάλιστα. δυνατή τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά και θα του δώσει τη δυνατότητα, Έβα να μπορέσει να είναι πιο δυνατός μέσα στη χώρα για να λύσει τα προβλήματα. Λοιπόν, θα σου πω ότι σήμερα στο... Ναι. έβαλε στο ραντάρ του δύο κατηγορίες α, ψηφοφόρων, mm -hmm. τους νέους, από τους οποίους ζήτησε πρώτα να πάνε να ψηφίσουν και μετά να πάνε στην κάλπη. Έβαλε όμω και του ψηφοφόρου. Μετά να πάνε για το, που... για το μπάνιο του στι 9 του μήνα. Έτσι. Πρώτα, ναι. πρώτα για την Μάλιστα. ψήφο και μετά για το μπάνιο. Λοιπόν, αλλά και εκείνου που πιθανώ να επαναπαυθούν ζητώντα του να μην κοιτάνε τι Για να δούμε τι θα γίνει.